Ο Κώστας Παπαδάκης, βουλευτής Καλησπέρα, να είστε καλά. Ένα σχόλιο για τη βράδυ στο Κόσοβο. Λε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι επιστροφή στον τόπο του εγκλήματος, γιατί έγινε συνετελέστη ένα έγκλημα ε, πριν 20 χρόνια και βεβαίως ε, το αποτέλεσμα είναι η διάλυση της Ε, με τη ουσία νέα σύνορα, που σήμερα ακόμα είναι τόσο ευάλωτα, υπάρχουν τόσοι κίνδυνοι για τους λαούς στην ευρύτερη περιοχή, όλο αυτό το χάρβαλο που έχει διαμορφωθεί με προτεκτοράτα, με, όπως είπε και η ρεπόρτε σα, δεν το λες και κράτος. Είναι yeah. ένα προτεκτοράτο που στήθηκε ακριβώς για να εξυπηρετήσει, μπήκε εκεί η μεγάλη νατοϊκή Αμερικανωτική βάση Bon Steel, και ταυτόχρονα. Είναι μια μεγαλύτερη στον κόσμο. Ναι, ακριβώ. Και... Ας, κύριε Παπαδάκη, η τοπική κοινωνία φαίνεται ότι αυτό ήθελε εκεί. Έτσι. Κοιτάξτε, εδώ καλλιεργήθηκαν συγκεκριμένα εθνικιστικά μίση και πρημοδοτήθηκαν συγκεκριμένοι πληθυσμοί ενάντια σε άλλου για να εξυπηρετηθούν συμφέροντα. Και επί τη ουσία το διέρη και βασίλευε καλλιεργήσαν mm. σε αυτή την περιοχή. Γι' αυτό και ε, χαράξαν την περιοχή με το λαό, το αίμα κυριολεκτικά. Και νομίζουμε ο, ο, ο ρόλο και. Οι ε, υπάλληλοι του ελληνικού λαού και εκείνο το διάστημα ήταν αποκαλυπτικοί και νομίζουμε ότι έχει σημαδέψει ε, και τη συνείδηση του λαού μα, ε, γιατί είναι μια συνέχεια μετά, το, μετά την τραγωδία της Κύπρου για το ρόλο του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είχαν ένα ενεργητικό ρόλο όλοι αυτοί. Και νομίζουμε ότι βγαίνει ένα συμπέρασμα συνολικότερα στην ευρύτερη περιοχή ότι είναι πολύ επικίνδυνε εξελίξει. Ζητούν για αλλαγέ συνόρων εκ νέου μετά από 20 χρόνια είναι η επικίνδυνη συμφωνία των Πρεσπών και το ευρύτερο πλαίσιο, αν θα το θέλουμε, στην ευρύτερη περιοχή με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή με την επιθετικότητα της αστικής τάξης της Τουρκίας, που νομίζουμε ότι ένα συμπέρασμα που πρέπει να βγει είναι καμία εμπιστοσύνη, γιατί υπάρχει μια αντίληψη που επιχειρούν να προωθήσουν ότι εφόσον ε, και ευκαιριακά μπορεί να συμπλέουν τα συμφέροντα των ΗΠΑ με τα αντίστοιχα της ε, Αστικής Τάξης Ελλάδα ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτό θα είναι κάτι που εμάς θα μας διασφαλίσει. Εμείς απευθύνουμε το εξή ερώτημα. Ποιο μπορεί να βάλει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ζύγι και στην, ε, στο, θα στην καραμπόλα συμφερόντων του την εκάστοτε καραμπόλα συμφερόντων των ΗΠΑ, άλλων μεγάλων υπεραλιστικών δυνάμεων και αυτό να θεωρείται ασφάλεια ή διασφάλιση για τους λαούς είναι ή για να Είναι πολύ εύλογο χώρα. αυτό που λέτε. Από την άλλη πλευρά κάποιος θα πει όταν έχεις τέτοια αναδιάταξη συμφερόντων, βλέπουμε τις περιοχές να ξαναμοιράζονται, δεν λέω για, τα, για τις χώρες, λέω για τις περιοχές πια, να ξαναμοιράζονται εσύ ως ένα κράτος, μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. δεν θα συνταχθεί μοιραία με την οικογένεια στην οποία είσαι ενταγμένο. Και αυτό δεν έχει να κάνει με μακροπρόθεσμου στόχου ή τα όνειρα τη στρατηγική στόχη του ΚΚΟΕ. Έχει να κάνει με το τώρα πώ το αντιμετωπίζει. Το θέμα είναι ε, ότι η σύνταξη γίνεται από, και οι συμμαχίε γίνονται από την αστική τάξη τη Ελλάδα και όχι από το λαό. Δηλαδή οι συμμαχίε τι κάνει η αστική τάξη και όχι ο λαό. Ο λαό μόνο δέχεται συνέπειε. Γιατί, για παράδειγμα, η συζήτηση σήμερα, ο καλύτερο σύμμαχο υποτίθεται τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και, της, και των υπολείπων, βέβαια, και τη Νέα Δημοκρατία και του Πασού είναι οι ΗΠΑ. Αυτό σα έχει εκπλήξει. Τι Το τους... περιμένατε τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια έχει νωρίτερα. Έχει μεγάλε υπηρεσίε ε, σήμερα στην ε, στήριξη των ΗΠΑ. Εδώ παίρνει τα συγχαρητήρια από Γερμανία, από Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίω από τι ΗΠΑ. Τέτοια στήριξη από ότι υποτίθεται την πρώτη φορά αριστερά δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερο οι Πολιτείε και η Αμερικάνικη Πρεσβεία εδώ που διπλοχαιρετάνε από αυτή τη στάση. Ε, Όμω θέλουμε να θέσουμε το εξή ζήτημα. Οι Πολιτείε έχουν σχεδιασμό για συνδιαχείριση στο Αιγαίο και στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και αυτή η γραμμή είναι πολύ επικίνδυνη. Αυτή είναι η βασική κατεύθυνση. Και ακριβώ νομίζουμε ότι ο λαό μα πρέπει να αποκαλύψει αυτού του σχεδιασμού, γιατί αυτό. Έχει, θα έχει αλυσιδωτέ συνέπειε και στα κυριαρχικά δικαιώματα και στο ότι θεωρούμε σύνορα και από αυτή τη σκοπιά σήμερα αυτέ είναι πολύ επικίνδυνε εξελίξει και όσοι τραβούν για αυτέ, αυτού του είδου τις συμμαχίε και για αυτού του είδου τα παιχνίδια, νομίζουμε ότι για το λαό μας πρέπει να σημαίνει ότι α, τέτοιου είδου συμμαχίε θα φέρουν νέα δεινά, νέα προβλήματα. Και πολύ περισσότερο δεν προσφέρουν καμία ασφάλεια, κανένα πάνε μολυβάκι. Αν θέλει μια παρατήρηση, και θέλω να κάνουμε follow-up στην ερώτηση, γιατί έχουμε κανένα λεπτό μπροστά μα. Η αριστερά έχει πάθει ζημιά. Το λέω έτσι πολύ απλά. Γιατί είδαμε, για παράδειγμα, στι εκλογέ να χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην παίρνετε εσεί, να μην παίρνει το κοινάλ. Απλώ ανεβαίνει η Δημοκρατία. Να, να το, συζητήσουμε. Καταρχήν, εμεί πήραμε από το, από το, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνάμει, καταγράφηκε αυτό και στα ψηφοδέλτια του και σε ψήφου. Είστε ευχαριστημένοι από, χρόνα, από το αποτέλεσμα. Βεβαίω, το αποτέλεσμα συνολικότερα είναι αρνητικό, γιατί αν θα το θέλετε, υπάρχει μια, ε, μια συντηρητικοποίηση σε έναν κόσμο η επικράτηση Εγώ του, αυτό που του ξέρω, λιγότερου κακού. Είναι με, με, με εξαίρεση την Πάτρα, που εκεί υπάρχει ένα εξαιρετικό ναι. δίμας μια προσωπικότητα που από μόνο του. Ναι. Δεν λέω ότι δεν έχει την ιδεολογική του προ Θεού βάση. Και αλλά... εμεί ξεκάθαρα λέμε αλλά ότι ότι χάσατε... είμαστε ΚΚΕ. Ναι, χάσατε όλου του άλλου δήμου. Ναι, προσέξτε όμω, ενάντια σε όλου του υπόλοιπου, που οι οποίοι το παίζανε ανεξάρτητοι, με το ΚΚΕ να λέει ότι είναι ΚΚΕ και έχει αυτή την κατεύθυνση και ταυτόχρονα με πολύ ψηλά ποσοστά 45% και 46% σε αυτού του Δήμου. Δηλαδή το αποτέλεσμα είναι και με τι συγκρούεσαι και σε ποια κατεύθυνση. Και ταυτόχρονα να σα πούμε ότι το ΚΚΕ. Έχει πάθει το ΚΚΕ αριστερά... λοιπόν. Μια. Να σα πω, ο λαό μα είναι το θέμα να μην πάθει ζημιά. Και το κύριο σύντημα σήμερα που κρίνεται είναι ότι το ΚΚΕ λοιπόν και ε, κερδίζει ο κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή, ένα κόσμο ε, που αισθάνεται, μπαίνουν τα διλήμματα, τα εκβιαστικά διλήμματα του λιγότερου κακού. Αυτά υπερισχύουν σε ένα κόσμο και κάνει πίσω. Και νομίζουμε ότι μπροστά σε αυτέ τι εξελίξει βγαίνει και ένα συμπέρασμα. Γιατί ξέρετε, ε, και ένα κόσμο πείθεται από αυτά που λέει το ΚΚΕ και σα λέει, και λέει: Έχετε δίκιο, καλά μα τα λέγατε, ε, με αυτά τα που λέτε είναι σωστά. Όμω το πρόβλημα ποιο είναι δεν αισθάνεται έτοιμο να συγκρουστεί. Γιατί ξέρετε, το ΚΚΕ εκτό από την έκφραση διαμαρτία, μπορεί να την βρει κανένα στο βαρουφάκι, μπορεί να το βρει στον στο οποιοδήποτε που μπορεί ε, ευκαιριακά να υπάρξει μια διαμαρτυρία, αλλά να, ε, να πάει ξόδι κυριολεκτικά υπάρχει η κατεύθυνση της πάλης. Και αυτό σήμερα σε ένα κόσμο παρέχει μια ασφάλεια, ξέρετε, ότι αυτός που παλεύει και το στήριγμα που είναι το ΚΚΕ έχει κατεύθυνση και δρόμο που ακολουθεί και σχέδιο εξουσίας και οικονομίας για να συγκρουστεί συνολικά. Δηλαδή, ζήτημα σήμερα, δείτε με τα διαγνωστικά κέντρα, δεν θα πω τίποτα άλλο, τα διαγνωστικά κέντρα με την κατάσταση στην υγεία. Εδώ έχεις... Ε, ένα δρόμο που ακολουθήθηκε με ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία και φέρανε σήμερα να σου λένε να πληρώσεις και όλα στο 85% από πριν, προκειμένου να έχει εξέταση. Είναι η πορευματοκοπήση τη υγεία. Αν δεν ανοίξει μέτωπο, λοιπόν, με όλη αυτή τη γραμμή και δεν μπει αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία για όλου, ε, με προσλήψει, με, προ, με ε, δημιουργία υποδομών, με να έχει αξιονικού μαγνητικού τομογράφου, να είναι πλήρω τελεχωμένα τα νοσοκομεία σου, θα βιώνει αυτή την πραγματικότητα. Και βλέπετε την, 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 το ψεύδο μεταξύ του αντιπαράθεση ανάμεσα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Τι λένε. Ο ένας λέει είναι, είναι ένα, είναι ένα, ένα, προς ένα ο ένας λέει προσλήψει λογική... ένα προ ένα. Ο ένα λέει προσλήψει ένα προ πέντε. Λοιπόν, αυτό ο δρόμο και με το ένα προ ένα του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει στην υγεία. Αυτό το βλέπουμε μπροστά μα. Δεν χρειάζεται να το, να το δούμε σε, σε ερώ, επόμενη εγώ, φάση. Έχει Άρα, Άρα λοιπόν, χειρότερα και έρθω να πιέσω την ε, επόμενη η, μέρα. λογική ενό κόμματο καταγγελία μόνο. Όχι, αυτό λέμε, ότι δεν είμαστε μόνο κόμμα καταγγελία ή μόνο αποκάλυψη. Είμαστε κόμμα που παλεύει με κατεύθυνση και στόχευση για άλλη εξουσία και οικονομία που θα λύσει ουσιαστικά τα προβλήματα. Όμω ταυτόχρονα αυτό λύνει και ένα, για ένα κόσμο που δεν συμφωνεί σε όλα μαζί μα. Σήμερα είναι ένα δρόμο που μπορεί να τον ακολουθήσει, να τον εμπιστευτεί. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, το κρίσιμο είναι τι αντιπολίτευση θα έχει στην επόμενη μέρα. Αυτό το κρίσιμο ζήτημα μπορεί να τα απαντήσει ο λαό με ισχυρό καπαγκαπάκι. Να είστε καλά. Καλή καλά. συνέχεια.